Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άλλη μια Τρίτη έφτασε, είναι 2:30 το μεσημέρι και εμείς είμαστε εδώ, πιστοί στο καθιερωμένο μας ραντεβού, μόνο για εσάς, να σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη μία ώρα με θέματα που επιλέξαμε και ελπίζουμε να αφορούν όλους εσάς. Αγγελική μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, να πούμε και καλό μήνα φυσικά, έστω και λίγο καθυστερημένα. Ναι. Καλό μήνα, είναι ένας όμορφος μήνας του χειμώνα, ο μήνας των εορτών. Είναι αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να κάνουμε πράγματα που μας γεμίζουν, να δώσουμε αγάπη, να στηρίξουμε ανθρώπους που μας χρειάζονται. Κανονικά πρέπει να γίνεται κάθε μέρα, αλλά με αφορμή τις γιορτές πρέπει να γίνεται σε ακόμα μεγαλύτερη δόση. Ακριβώς. Και να δίνουμε βαρύτητα σε αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας έχουν ανάγκη εκεί έξω, πολλοί συνάνθρωποι μας, που πρέπει να τους αποδείξουμε την αγάπη μας και να τους την αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Όμως, ας περάσουμε τάχιστα στο πρώτο μας θέμα, να πάρουμε θετική ενέργεια από εσένα, όπως κάθε εβδομάδα τέτοια ώρα, να μας πεις την καθιερωμένη όμορφη είδηση που θα αρχίσουμε έτσι την εκπομπή μας, να τη συζητήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν παραδοσιακά με μια ευχάριστη είδηση και αρκετά ελπιδοφόρα. Πάρα πολύ ωραία. Σημαντικό βήμα στη ρομποτική νευροχειρουργική αποτελεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RoboCast, καθώς στο μέλλον θα επιτρέπει στους χειρούργους να επιστρατεύουν την ώρα μιας κρίσιμης επέμβασης ένα ρομποτικό χειρουργικό βραχίωνα, ο οποίος κάνει κινήσεις 10 φορές πιο σταθερές από το ανθρώπινο χέρι. Ένα λοιπόν που οι γιατροί έχουν έτσι όλη την ευχέρεια να βοηθηθούν μέσα από την ρομποτική χειρουργική για να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα και να μπορέσουν να βοηθήσουν και να βελτιώσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας σε όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αν λειτουργεί αυτό το σύστημα πολύ καλά, να ελεγχθεί από όλες τις χώρες που θέλουν να το υιοθετήσουν πάρα πολύ καλά, για να μην γίνουν ατυχήματα, γιατί όσο να πεις τα μηχανήματα είναι και μπορεί να υπάρξουν λάθη, παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο βήμα που λύνει τα χέρια των χειρουργών και τα κάνει έτσι να μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι γιατροί πρέπει να εξειδικευτούν πάνω σε αυτό το θέμα, να εκπαιδευτούν πρώτα απ' όλα και μετά να αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Παρ' όλα αυτά το θετικό νέο είναι πάντα θετικό και το κρατάμε. Η αλήθεια είναι ότι όντως η συγκεκριμένη τεχνολογία, έχουμε ακούσει διάφορα κατά καιρούς και έχουμε διαβάσει πάρα πολλά άρθρα σχετικά με την εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην νευροχειρουργική, τη ρομποτική τεχνολογία. Και πραγματικά θα βοηθήσει και τους ίδιους τους γιατρούς κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης η οποία είναι σοβαρή και χρειάζεται ειδικό χειρισμό, αλλά και φυσικά τους ίδιους τους ασθενείς. Γιατί θα βοηθήσει στην επιτυχημένη έκβαση της επέμβασης. Έτσι είναι, Αγγελική μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Να σε ευχαριστήσουμε που βρήκες το θεματάκι και που το επιμελήθηκες μόνο για μας. Και εγώ λέω να περάσουμε να το δούμε. Βεβαίως, ας το δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ και να επανέλθουμε κοντά σας. Σημαντικό βήμα στη ρομποτική νευροχειρουργική αποτελεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RoboCast, καθώς στο μέλλον θα επιτρέπει στους χειρουργούς να επιστρατεύουν την ώρα μιας κρίσιμης και λεπτεπίλητης επέμβασης ένα ρομποτικό χειρουργικό βραχίωνα που κάνει κινήσεις 10 φορές πιο σταθερές από το ανθρώπινο χέρι. Ο ρομποτικός χειρουργικός βραχίωνας αποτελεί δημιούργημα Βρετανών, Γερμανών, Ιταλών και Ισραηλινών ερευνητών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Υπό την καθοδήγηση ενός γιατρού, μπορεί να εκτελέσει 13 διαφορετικά είδη κινήσεων σε σχέση με μόλις 4 που μπορεί να κάνει το χέρι του γιατρού στη διάρκεια μιας όσο γίνεται λιγότερο επεμβατικής χειρουργικής επέμβασης σε ένα κρανίο. Το ρομπότ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για επεμβάσεις σε διάφορες ασθένειες όπως καρκινικούς όγκους στο κεφάλι, επιληψία, Πάρκινσον, σύνδρομο Τουρέ και άλλα. Ο ρομποτικός χειρουργός διαθέτει ακόμα και απτική ανάδραση που του επιτρέπει να δέχεται ερεθίσματα όπως το χέρι ενός γιατρού, ανάλογα με την πίεση που ασκεί κατά την επέμβαση, το είδος του ιστού στο οποίο επεμβαίνει κλπ. Ακόμα δεν έχουν γίνει κλινικές δοκιμές με ανθρώπους, αλλά μόνο σε ομοιώματα κρανίου, στα οποία το ρομπότ έχει ήδη ανοίξει μικροσκοπικές τρύπες και έχει εισέλθει στο εσωτερικό για να χειριστεί ιστούς ή να συλλέξει δείγματα αίματος και άλλων υγρών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη χρηματοδοτήσει με 400 εκατομμύρια ευρώ περίπου 100 ρομποτικά προγράμματα. Η παγκόσμια ζήτηση στον τομέα της ρομποτικής έφτασε τα 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010, από τα οποία τα 3 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. Επιστήμονες από την Νορβηγία πραγματοποίησαν πριν λίγο καιρό σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο και εκεί παρουσίασαν τα συμπτώματα της νόσους των αιμορροίδων που προσβάλλει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα κάθε χρόνο ανά τον κόσμο. Είναι μια έτσι ασθένεια που πάσχουν πολύ. Ναι, είναι πολύ άνθρωποι, κοινή ασθένεια. Διαδεδομένη ευρέως. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να γνωρίζουμε το πώς εμφανίζεται αυτή η ασθένεια και σε αυτό βοηθούν οι επιστήμονες μιλώντας ανοιχτά για αυτήν σε ένα ακόμα συνέδριο το οποίο κάνανε. Όπως και να έχει, ακόμα και να γνωρίζεις τα συμπτώματα, είναι καλό το να μπορείς να αφυπνιστείς και να τα θυμάσαι, να τα υπενθυμίζουμε. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα της επιστήμης το ότι ενημερώνει ανοιχτά και ότι μπορεί πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν και έχουν αυτά τα συμπτώματα, που δεν ξέρουν ότι νοσούν, να τα ανακαλύψουν και να σταματήσουν να φοβούνται για περαιτέρω ασθένειες πολύ πιο σοβαρές που έχουν παρόμοια συμπτώματα, έτσι. Βεβαίως. Το λέμε κάθε φορά ότι η ενημέρωση και η πρόληψη σώζει και είναι πολύ ευχάριστο που υπάρχουν τέτοιου συνέδρια που μας ενημερώνουν και μπορούμε να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας. Και να ενημερώσουμε και τους άλλους που έτσι θέλουν να μάθουν. Και όσο να πεις, μια επανάληψη πάντα βοηθάει στο να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα ζωής μας. Ας περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ με περισσότερο οπτικο-ακουστικό υλικό και ερχόμαστε σε λίγο. Επιστήμονες από την Νορβηγία πραγματοποίησαν πριν λίγο καιρό Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο και εκεί παρουσίασαν τα συμπτώματα της νόσου των αιμορροίδων που προσβάλλει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα κάθε χρόνο. Η μεγαλύτερη επίπτωση της νόσου στις βιομηχανικές χώρες έχει αποδοθεί στην τυπική δυτική διαβίωση που χαρακτηρίζεται από καθιστική ζωή και διατροφή πτωχή σε φυτικές ίνες και πλούσια σε λίπος. Οι εσωτερικές αιμορροϊδές είναι αγκιακές μάζες που αποτελούνται από συνδετικό ιστό, λίες μυϊκές ίνες και αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες ανάμεσα στην άνω αιμορροϊδική αρτηρία και τις αιμορροϊδικές φλέβες. Οι εξωτερικές αιμορροϊδές προέρχονται από τις κάτω αιμορροϊδικές φλέβες και καλύπτονται από το πλακώδες επιθύλιο του προκτικού καναλιού και της περιπροκτικής περιοχής. Οι φυσιολογικές αιμορροϊδές συντελούν στη δημιουργία φυσιολογικών προκτικών πιέσεων. Παράγοντες όπως η δυσκυλιότητα, η καθιστική ζωή, η κοίηση, η πτωχή σε φυτικές ίνες διατροφή αυξάνουν τη φλεβική πίεση, προκαλώντας παθολογική διάταση και συμφόρηση των αιμορροϊδών. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση αίματος στα κόπρανα και η σταδιακή διόγκωση και πρόπτωση των αιμορροϊδών. Και θα σε πάω τώρα στην επόμενη είδηση, η οποία είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Όταν τη διάβασα, χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί στην ελληνική αγορά θα διατίθεται πλέον ένα νέο διαγνωστικό τεστ, μέσω του οποίου γίνεται διάγνωση του ιού του AIDS και του HIV εντός 45 δευτερολέπτων, με ποσοστό ακρίβειας 99,8%. Μια πραγματικά έτσι αξιοθαύμαστη, ελπιδοφόρα είδηση που μας γέμισε χαρά, γέμισε ελπίδα, γιατί όσο πιο νωρίς διαγνώσκονται αυτές οι ασθένειες, τόσο πιο γρήγορα και θεαματικά αποτελέσματα έχει η θεραπεία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για ανθρώπους που έτσι είναι εξαρτημένοι από κάποιες ουσίες ή κάποιους μετανάστες που δεν μπορούν να πάνε εύκολα σε γιατρό, που δεν έχουν ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο τούτο το βήμα και για όλους μας, για τον καθένα μας. Περισσότερο βέβαια είναι η πρόληψη, έτσι όσον αφορά τις σεξουαλικές επαφές και τα λοιπά, και θα το λέμε από εδώ πέρα. Αλλά έστω και η θεραπεία, το να γίνει γρήγορα, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της θεραπείας. Πρόκειται για ένα τεστ πραγματικά ανώδυνο και το οποίο μπορεί να γίνει ένα πάσο ώρα και στιγμή και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο που όντως θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά και έχει και πολύ καλό ποσοστό ακρίβειας, έτσι. Ναι, και αυτό είναι το πάρα πολύ θετικό. Είναι ό,τι καλύτερο
για όλους μας, γιατί πάνω απ' όλα είναι η πρόληψη, αλλά όταν μπορούμε και έχουμε μια υποψία ότι κάτι συμβαίνει, όταν μπορούμε να το δούμε γρήγορα, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας πιο αποτελεσματικά. Φυσικά. Ας περάσουμε όμως να δούμε το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε σε λίγο κοντά σας. Στην ελληνική αγορά διατίθεται πλέον ένα νέο διαγνωστικό τεστ μέσω του οποίου γίνεται διάγνωση του ιού του HIV εντός 45 δευτερολέπτων με ποσοστό ακρίβειας 99,8%. Το στιγμιαίο HIV Test Kit INSTI είναι ένα μοναδικό διαγνωστικό τεστ που ανοιχνεύει την παρουσία του ιού HIV στον ανθρώπινο οργανισμό σε 60 μόλις δευτερόλεπτα, γεγονός που το καθιστά το πιο γρήγορο τεστ του είδους του παγκοσμίως. Η χρήση του είναι πολύ εύκολη, καθώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνος του, παίρνοντας απλώς μια σταγόνα αίμα από το ακροδάκτυλο του χεριού του. Το τεστ μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου σε ολικό αίμα ή σε δείγμα πλάσματος. Η διάθεση ενός τόσο γρήγορου, απλού και αποτελεσματικού τεστ έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που στην Ελλάδα καταγράφεται αύξηση των ατόμων που είναι θετικά στον ιό και ειδικά σε ομάδες του πληθυσμού χωρίς εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Ο Dr. Robert Gallo, ο διάσημος ερευνητής που συνανακάλυψε τον ιό HIV, συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους παγκοσμίως στην έρευνα για το AIDS και σήμερα διευθυντής του Ινστιτούτου of Human Virology στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Maryland, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα γρήγορο, ακριβές, επαρκώς ευαίσθητο και πολύ προσιτό διαγνωστικό τεστ για τον ιό HIV, το οποίο είχαμε ανάγκη εδώ και πολύ καιρό. Αγγελική μου, τώρα θα περάσουμε να μάθουμε μέσα από ένα πολύ έτσι σύντομο βίντεο τρόπους αντιμετώπισης των μικροβίων και των μολύσεων μέσα στο σπίτι μας. Καθημερινότητά μας. Ναι. Και δυστυχώς, επειδή τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, πρέπει να ξέρουμε και πώς να τα εξειδικευτούμε, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνα. Και μερικά να πούμε ότι δεν είναι τόσο βλαβερά. Ναι, αλλά και υπάρχουν πάλι και υπάρχουν άλλα παντού. Τα μικρόβια, ναι, υπάρχουν παντού, στο σπίτι, στην εργασία, παντού. Προς Θεό, δεν είμαστε μικροβιοφοβικοί εδώ πέρα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά θα πρέπει όσο μπορούμε να προσέχουμε, γιατί η υγεία είναι δώρο Θεού και πρέπει να φροντίζουμε για αυτήν. Επιστήμονες από την Ουαλία, λοιπόν, πραγματοποίησαν πριν λίγο καιρό διεθνές επιστημονικό συνέδριο και εκεί παρουσίασαν απλούς τρόπους αντιμετώπισης των μικροβίων μέσα στο σπίτι μας. Ξέρουμε μερικούς τρόπους, δεν είναι όμως κακό να μάθουμε περισσότερους μέσα από το βίντεο που ακολουθεί, να τους θυμηθούμε και αυτούς που γνωρίζουμε και έτσι να μάθουν και τα μικρά παιδιά που μας ακούνε από πολύ μικρή ηλικία πώς πρέπει να φροντίζουν το χώρο τους και τον εαυτό τους κατ' επέκταση. Αφού το δικαιούνται και οι επιστήμονες. Εννοείται και το δικαιούμαστε όλοι, έτσι. Και είναι πολύ καλό το να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε έτσι τον χώρο μας με σεβασμό για να έχουμε και καλύτερη υγεία και να αναποβόμαστε μέσα αυτόν, είτε είναι ο εργασιακός είτε είναι το σπίτι μας. Ας περάσουμε να δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε σε λίγο. Επιστήμονες από την Ουαλία πραγματοποίησαν πριν από λίγο καιρό διεθνές επιστημονικό συνέδριο, όπου και παρουσίαζαν απλούς τρόπους αντιμετώπισης των μικροβίων μέσα στο σπίτι μας. Πρέπει τα παιδιά μας να πλένουν τα χέρια τους. Περίπου το 80% των λιμωδών νοσημάτων εξαπλώνονται με την αφή. Όταν έχετε ένα άρρωστο μικρό παιδί, τα μικρόβια μπορεί να εγκατασταθούν σχεδόν σε όλα τα σημεία του σπιτιού μας. Αυτό σημαίνει ότι το υγιές παιδί σας θα τα πάρει στα χέρια του. Να κάνουμε συχνά απολίμανση. Πρέπει να απολυμαίνουμε τις επιφάνειες στο σπίτι μας. Όταν ένα παιδί είναι άρρωστο, κάποια επιπλέον απολίμανση μπορεί σίγουρα να βοηθήσει στην πρόληψη της μετάδοσης. Σίγουρα δεν χρειάζεται να ψεκάζουμε τα πάντα στο πέρασμά μας με απολυμαντικό. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστούν όλα τα μικρόβια. Τι πρέπει να κάνουμε σε γενικές γραμμές? Να σκουπίζουμε με ένα απολυμαντικό τις επιφάνειες που το άρρωστο παιδί μας έχει αγγίξει, όπως πόμολα, τραπέζια και κυκλειδώματα. Να πλύνουμε τα πλαστικά παιχνίδια και τα λούτρινα παιχνίδια στο πλυντήριο ρούχων. Αν το παιδί μας υποφέρει από εμετούς και διάρρεια, πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως την απολύμανση της τουαλέτας, του πατώματος και του μπάνιου. Καλύψτε το στόμα ή τη μύτη του παιδιού κατά τη διάρκεια του βήχα και του φταρνίσματος με ένα χαρτομάντιλο. Αν δεν έχετε χαρτομάντιλο, παρακινήστε το να βήξει πάνω στο μανίκι του. Δεν πρέπει να πετάει τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα στο πάτωμα δίπλα του, αλλά σε κάποιο κάδο.
Δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας να σέρνονται στα χαλιά, γιατί υπάρχει κίνδυνος για επιβάρυνση της αναπνοής τους, καθώς και την ανάπτυξη αλλεργιών. Λοιπόν, και τώρα ας περάσουμε στο δικό μου αγαπημένο, έτσι, σημείο της εκπομπής μας, στο αφιέρωμα που μας ετοιμάζει κάθε φορά σε μια πάρα πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα. Σήμερα έχουμε επιλέξει να ταξιδέψουμε όλοι μαζί στην ζωή του Magic Johnson, του γνωστού μπασκεμπολίστα που αντιμετωπίζει, έχει προσβληθεί από τον ιό του AIDS και έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα όσο αφορά την ενημέρωση για αυτή την ασθένεια και στο πώς μπορεί να βοηθήσει και ο ίδιος και τους συνανθρώπους του όσον αφορά την ενημέρωση, την πρόληψη και τη θεραπεία. Ήταν ένας σπουδαίος αθλητής με πάρα πολλές διακρίσεις. Παρ' όλα αυτά προσβλήθηκε από αυτή την ασθένεια. Όμως το θετικό βήμα είναι ότι δεν σταμάτησε να θέλει να δώσει στην κοινωνία, εκτός από διακρίσεις και κύπελα, να θέλει να δώσει και ενημέρωση και να σώσει όσες ζωές περισσότερες μπορεί των συμπολιτών του, των συνανθρώπων του σε όλο τον κόσμο. Και είναι πάρα πάρα πολύ ελπιδοφόρο όλο αυτό και ευχάριστο το ότι δεν οχυρώθηκε μέσα στην ασθενειά του, δεν απελπίστηκε και παρόλα αυτά προσπαθεί πάλι για το κοινό καλό. Όχι, αντιθέτως, όπως είπες και εσύ, ήταν πολύ ενεργή η δράση του και η επιχειρηματική και η φιλανθρωπική κυρίως ως προς την πρόληψη. Έκανε ό,τι μπορούσε. Της θεραπείας. Και πρόκειται για μια προσωπικότητα πασίγνωστη φυσικά στους αθλητικούς κύκλους και όχι μόνο. Ναι. Που όπως προανέφερες έχει πολλές διακρίσεις, ολυμπιακό μετάλλιο και συνεχίζει τη ζωή του εντελώς φυσιολογικά, ναι, παίρνοντας κάποια φάρμακα τα οποία έχουν αυξήσει κατά πολύ την ποιότητα και το προσδόκιμο της ζωής του. Και είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας και κυρίως για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, να μην παρετούνται, να σκέφτονται ότι οι χαρές της ζωής συνεχίζονται, ότι μπορούν να απολαμβάνουν και την αγάπη και τον έρωτα, αλλά με ασφάλεια, έτσι, και να ενημερώνονται. Και για όλα τα νέα παιδιά, γι' αυτό λοιπόν τον επιλέξαμε. Συγχαρητήρια για αυτό το πολύ όμορφο αφιέρωμα που μας ετοίμασες. Πάμε να δούμε την ζωή του Magic Johnson μέσα από τα μάτια της Αγγελικής Χατζή και επανερχόμαστε σε λίγο. Ο Έρβιν Μάτζικ Τζόνσον είναι πρώην Αμερικανός επαγγελματίας μπασκετμπολίστας που έπαιξε στους Los Angeles Lakers του NBA. Έχοντας κερδίσει πρωταθλήματα στο Λύκειο και στο Κολέγιο, ο Τζόνσον επελέγει από τους Lakers πρώτος από όλους για τα δοκιμαστικά του NBA το 1979. Τα επιτεύγματα της καριέρας του Τζόνσον περιλαμβάνουν 3 βραβεία πολυτιμότερου παίκτη του NBA, 9 εμφανίσεις στους τελικούς, 12 παιχνίδια All-Star και 10 τίτλους πρώτης και δεύτερης ομάδας του NBA. Ο Τζόνσον αποτέλεσε ακόμη μέλος της Dream Team, της Αμερικανικής ομάδας μπάσκετ που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992. Ο Τζόνσον αποσύρθηκε πρόωρα το 1991, αφού του ανακοίνωσε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του AIDS, επέστρεψε όμως για να παίξει στο All-Star Game του 1992. Έπειτα από διαμαρτυρίες των συμπαικτών του, αποσύρθηκε ξανά για 4 χρόνια, επιστρέφοντας ξανά το 1996 σε ηλικία 37 ετών, για να παίξει 32 παιχνίδια με τους Lakers, πριν αποσυρθεί για τρίτη και τελευταία φορά. Ο Τζόνσον τιμήθηκε το 1996 ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA και κατοχύρασε μία θέση στο Hall of Fame του μπάσκετ το 2002. Από την εποχή που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση μέχρι και σήμερα, ο Τζόνσον έχει αποτελέσει συνήγορος της πρόληψης του HIV και του AIDS, καθώς επίσης και επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και ομιλητής που κινητοποιεί τον κόσμο. Μετά την επίσημη ανακοίνωση της μόλυνσής του από τον ιό HIV τον Νοέμβριο του 1991, ο Τζόνσον ίδρυσε το ταμείο Magic Johnson για να βοηθήσει στην καταπολέμηση του ιού, παρόλο που αργότερα διαφοροποίησε τη λειτουργία του ταμείου, ώστε να περιλαμβάνει και άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το 1992 συμμετείχε στην Εθνική Επιτροπή κατά του AIDS, αλλά αποχώρησε μετά από 8 μήνες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή δεν έκανε αρκετά για να καταπολεμήσει την ασθένεια. Ήταν επίσης ο βασικός ομιλητής στο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια ημέρα του AIDS, ενώ διετέλεσε και ως πρέσβης των Ηνωμένων Εθνών για την ειρήνη.
Παρόλο που ο HIV σχετιζόταν κυρίως με εθισμένους στα ναρκωτικά και την ομοφιλοφιλία, οι καμπάνιες του Τζόνσον πάσχιζαν να καταδείξουν ότι ο κίνδυνος της μόλυνσης δεν περιορίζεται σε αυτές τις ομάδες ανθρώπων. Ο Τζόνσον δηλώνε ότι ο σκοπός του ήταν να βοηθήσει στην ενημέρωση όλων των ανθρώπων σχετικά με το τι είναι ακριβώς ο HIV και να διδάξει στους άλλους να μην αντιμετωπίζουν ρατσιστικά ανθρώπους που πάσχουν από HIV και AIDS. Για να αποτρέψει τη μόλυνσή του από τον HIV να εξελιχθεί σε AIDS, ο Τζόνσον λάμβανε ένα καθημερινό συνδυασμό φαρμάκων. Σύντομα μετά την ανακοίνωσή του ότι είναι οροθετικός, άρχισε να υποφελείται από τα κοκτέιλ φαρμάκων κατά του AIDS, συνδυασμούς φαρμακευτικών αγωγών που βοήθησαν αρκετούς ανθρώπους να διατηρήσουν τον ιό HIV, αποτρέποντάς τον να αναπτυχθεί σε πλήρης έξαρσης AIDS. Ενώ κάποτε έπαιρνε έως 15 χάπια αρκετές φορές τη μέρα, τώρα πια χρειάζεται πολύ λιγότερα φάρμακα. Ωστόσο, ανησυχεί ότι η άριστη υγεία του μπορεί να ενθαρρύνει τον εφησυχασμό και αντιμετωπίζει τη φετινή 20η επέτειο από τη δημόσια ανακοίνωση της ασθένειάς του ως μια νέα ευκαιρία για να περάσει ξανά το μήνυμα της προστασίας από τον ιό HIV, της έγκαιρης διάγνωσης και της αυστηρής θεραπείας. Λοιπόν, και τώρα, Αγγελική μου, αφού επιστρέψαμε από το πολύ ωραίο αφιέρωμα που μας ετοίμασες και το απολαύσαμε όλοι μαζί, ήρθε η ώρα να δώσουμε την ευκαιρία στους μικρούς τετράποδους φίλους μας να βρούνε σπίτι και οικογένεια, όπως κάνουμε κάθε φορά. Να δούμε λοιπόν τι έχουμε και για αυτή την εβδομάδα και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Αν μπορέσουμε, ναι. Χαρίζεται ένα θηλυκό γατάκι. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει το 6932 4235 66. Ακόμα ένα χατάκι χαρίζεται, αρσενικό αυτή τη φορά, το οποίο βρέθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Δυστυχώς όμως αυτοί που το βρήκαν δεν μπορούν να το κρατήσουν, γιατί έχουν σκύλο και μάλιστα μεγάλο όσωμο που δεν τα πάει καλά με τα άλλα ζώα. Είναι 3 μηνών το χατάκι, αποπαρασιτωμένο, και προσεχώς θα κάνει και τα εμβόλια του. Περιμένει πώς και πώς να βρει σπίτι που θα τον υιοθετήσει. Όποιος ενδιαφέρεται να τον υιοθετήσει, μπορεί να καλέσει στο 6944 84-38-84. Έχουμε μετά ένα ημίαιμο κουταβάκι χρώματος καφέ, το οποίο θα δοθεί με συμβόλαιο υιοθεσίας και απαραίτητη προϋπόθεση της στήρωσή της όταν θα είναι σε κατάλληλη ηλικία. Θα δοθεί εμβολιασμένη και αποπαρασιτωμένη. Γιατί είναι θηλυκό το κουταβάκι, ξέρετε να το αναφέρω. Άρα πάρα πολύ. Όποιος ενδιαφέρεται να την υιοθετήσει, ας καλέσει στο 6970 30-75-31. Και για το τέλος, έχουμε το Λάκι, που είναι ένας γλυκύτατος αρσενικός σκυλάκος. Είναι περίπου 5 μηνών, διασταύρωση κόλλη με λυκόσκυλο. Θα είναι λίγο μεγαλός όμως. Ναι, είναι πανέμορφος παρόλα αυτά. Έχει άψογο χαρακτήρα και έχει μάθει να πηγαίνει βόλτα με λουρί. Είναι πολύ τρυφερός, φιλικός και παιχνιδιάρης. Για να τον υιοθετήσετε, επικοινωνήστε στο 6947 23-55-49. Τέλεια. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μας, ναι, για σήμερα. Κάπου εδώ θα πρέπει να περάσουμε σε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί με πολλά και ενδιαφέροντα ακόμη. Και επαναρχόμαστε μετά το ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, Χριστιάνα μου, και έχουμε σήμερα ανακοινωσούλες, ναι, βόλικες. Έχουμε ανακοινώσεις που δεν αφορούν άμεσα τον πολιτισμό, αφορούν όμως τους συνανθρώπους μας και το πώς μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε. Έρχονται Άγιες Μέρες και πρέπει έτσι αυτές οι ανακοινώσεις να είναι πρώτον πυλών. Γι' αυτό επιλέξαμε και εμείς να μην αναφερθούμε στην πολιτιστική ατζέντα της πόλης αυτή τη εβδομάδα, αλλά να σας παρουσιάσουμε απλούς τρόπους πώς μπορείτε να βοηθήσετε συνανθρώπους μας και κυρίως παιδιά που το έχουν ανάγκη. Έχουμε κοινωνικά και ιατρικά θέματα. Ναι. Κυρίως και αυτά χρειάζονται και ειδικά στους καιρούς μας πολύ περισσότερο από ό,τι παλαιότερα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τους γιατρούς του κόσμου που είχαμε κάνει ήδη μία αναφορά. Οι οποίοι κάνουν πολύ σπουδαίο έργο. Είχαμε φιλοξενήσει την πρώτη χρονιά εδώ στην εκπομπή μια γιατρό, τη Σοφία Τιγκαρανέ. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι βοηθάνε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τις ευπαθείς λεγόμενες κοινωνικά ομάδες, να έχουν το πολυτιμότερο δώρο. Το αγαθό της υγείας. Είχαμε αναφέρει την έκκληση που είχαν δημοσιεύσει στον τύπο σχετικά με τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε, επειδή έχουν έλλειψη, ήδη να τα πάμε σε αυτούς, όσα φάρμακα δεν χρειαζόμαστε,
για να μπορέσουν και αυτοί μετά να τα δώσουν σε ανθρώπους που τα έχουν όντως ανάγκη. Ας κάνουμε λοιπόν ένα δώρο ζωής, ας καταπονήσουμε λίγο τον πόνο των συνανθρώπων μας, χαρίζοντας φάρμακα. Θα μας πεις εσύ ευθύς αμέσως τον τρόπο, έτσι. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, η τρίτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει προγραμματίσει στις 10 Δεκεμβρίου δράση σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική ανεξάρτητη ανθρωπιστική διεθνή οργάνωση γιατροί του κόσμου για τη συλλογή φαρμάκων. Συγκεκριμένα, να αναφέρουμε στην πλατεία Αγίων Αναργύρων και στην πλατεία Προφήτη Ηλία, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα βρίσκονται αντιπρόσωποι της οργάνωσης και θα συλλέγουν τα φάρμακα που θα φέρουν οι δημότες, τα οποία μπορεί να είναι άχρηστα για αυτούς, αλλά χρήσιμα σε συνανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Τέλεια. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους γιατρούς του κόσμου από την εκπομπή μας. Θα τους πούμε να κάνουν και άλλες τέτοιες δράσεις, γιατί πραγματικά υπάρχουν συνάνθρωποι μας που τις έχουν ανάγκη και ότι εμείς θα είμαστε εδώ και για να έρθει κάποιος εκπρόσωπος στο στούντιο, αλλά και για να ανακοινώσουμε οτιδήποτε αφορά όλους τους συνανθρώπους μας και εμάς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορούμε αύριο μεθαύριο να είμαστε εμείς στη θέση αυτών των ανθρώπων που χρειάζονται κάποια φάρμακα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Εννοείται. Αυτό φυσικά. Πρέπει, θα αναφέρω άλλη μία τώρα για το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών και το Δήμο Παπάγου Χολαργού στην Αθήνα αυτή τη φορά. Διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης του κοινού με θέμα ρευματικές παθήσεις, ένα μέγιστο κοινωνικό πρόβλημα, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Βρίσκεται στο Δημαρχείο Περικλέους 55 στο Χολαργό. Πολλά, πάρα πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε στους συνανθρώπους μας στην πρωτεύουσα που μας βλέπουν μέσω διαδικτύου και να πούμε μπράβο στους ανθρώπους εκεί που διοργανώνουν αυτή την ημερίδα και αυτή την πολύ έτσι δύσκολη μορφής αναπηρία για να ενημερώσουν τους συνανθρώπους που πάσχουν αλλά και τις οικογένειές τους και το φιλικό τους περιβάλλον για το πώς μπορούν να βοηθήσουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι την ποιότητα ζωής τους καλύτερη, γιατί και μπορούν να προσφέρουν και το θέλουν πραγματικά, αρκεί να μπορέσουν να απαλλαγούν έτσι από τους πόνους που προκαλεί αυτή η ασθένεια. Και για το τέλος άφησα την κοινωνική μας ανακοίνωση που αφορά το χωριό της αγάπης στο Φίληρο. Θα συμμετέχει λοιπόν το παιδικό χωριό από 1η Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου στην πόλη των Χριστουγέννων Θεσσαλονίκη, το Christmas Magic City, που βρίσκεται εντός της Διεθνούς Έκθεσης. Τέλεια, είναι μια τέλεια οργάνωση και διπλά σημαντική αυτή η ανακοίνωση, κυρίως γιατί θα βοηθηθούν παιδιά που έχουν στερηθεί την οικογενειακή θαλπορή. Ευτυχώς τη βρήκανε στα παιδικά χωριά, έτσι, αλλά χρειάζονται πάρα πολλά έτσι πράγματα και υποστήριξη. Ηθική κυρίως. Ναι. Αλλά και ηλική στις μέρες μας, γιατί το έργο των χωριών αυτό είναι πολύ μεγάλο, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς τη δική μας συμβολή. Να πούμε ότι πρόκειται για μια χριστουγεννιάτικη παραμυθένια πόλη για μικρούς και μεγάλους, που περιλαμβάνει δραστηριότητες, χριστουγεννιάτικες αγορές, δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, παιχνίδια και διάφορες άλλες δράσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι συλλέγονται ρούχα εκεί, παιχνίδια και πράγματα και τρόφιμα που θα πάνε στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Σπεύσατε όλοι να βοηθήσουμε όλοι μαζί να έχουν τα παιδιά που είναι το μέλλον της κοινωνίας μας ένα έτσι όμορφο παιδικό χαμόγελο χαραγμένο στο πρόσωπό τους όλες τις μέρες του χρόνου. Με έναν πολύ απλό τρόπο μπορούμε να το κάνουμε, δίνοντας παιχνίδια που δεν τα χρειαζόμαστε πια ή ρούχα που δεν τα χρειαζόμαστε πια και δεν τα φορούμε. Από το να πετάγονται είναι καλύτερα να τα φορέσει κάποιο παιδί, να τα χαρεί και έτσι να μπορέσει να νιώσει ότι κάποιοι υπάρχουν εκεί έξω που μπορεί να μην τους γνωρίζει, αλλά και το νοιάζονται και το αγαπούν και πιστεύουν σε αυτό. Και για το τέλος έχουμε το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο μπαζάρ από 21 Νοεμβρίου έως 30 Δεκεμβρίου, το οποίο θα βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Αριστοτέλους και Βασιλέως Ηρακλείου στο πεζόδρομο. Περιλαμβάνει σπιτικά αγνά προϊόντα, φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από τις εθελόντριες του παιδικού χωριού, καθώς επίσης και χριστουγεννιάτικη αγορά δώρων. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Τέλεια. Να λοιπόν δύο απλοί τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι.
θα το κάνουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Εμείς στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια από εδώ και θα την ξαναπούμε αυτή την ανακοίνωση έτσι πάρα πολλές φορές. Θα την επαναλαμβάνουμε. Ακριβώς. Για όποιον έτσι τηλεθεατή δεν είναι αυτή τη φορά σπίτι του και δεν μπορεί να μας θυμίσει με την παρουσία του και θέλει να βοηθήσει. Και τώρα ο λόγος πάλι σε σένα. Να μας παρουσιάσεις το επόμενο θεματάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε. Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε. Έτσι για το βήχα, αλλά είμαι λίγο κρυωμένη ακόμη. Επιστήμονες από την Κίνα πρόσφατα εκπόνησαν έρευνα και διαπίστωσαν ότι ορισμένα πεπτίδια του γάλακτος μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και συνεπώς στη μείωση του κινδύνου για καρδιακά νοσήματα. Να λοιπόν, τι γιατί καλύτερο. Πρέπει να καταναλώνουμε έτσι γαλακτοκομικά προϊόντα. Εκτός από το ασβέστιο. Μας δίνουν και άλλα έτσι ωφέλη για την υγεία μας. Κυρίως τα μικρά παιδιά πρέπει να καταναλώνουν πολύ γάλα, γιατί και θεμελιώνουν έτσι τον οργανισμό τους με μία σπίδα και κάνουν τα κόκαλα τους πιο γερά, αλλά και βοηθούν τον εαυτό τους οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που μπορούν να πιούν γάλα ή και αν δεν μπορούν να καταναλώνουν άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, να έτσι πέσει η πίεσή τους, να έχουν καλύτερη υγεία και καλύτερη απόδοση σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Πολύ ευχάριστο και αυτό. Μαθαίνουμε ακόμα μία πτυχή εκτός από το ασβέστιο που προείπες. Και... Ναι, και πάντα έχεις κάτι να μάθεις. Είναι πολύ σπουδαίο και βοηθάει το γάλα και στην ομορφιά, στην καλή διατήρηση της επιδερμίδας, όπως και τα φρούτα και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και δεν είναι λίγοι άνθρωποι στους οποίους αρέσει πάρα πολύ το γάλα και το καταναλώνουν και σε μεγάλες ποσότητες, γιατί τους ευχαριστεί, τους αρέσει. Να... Εκτός των ευεργετικών του ιδιωτήτων, τους αρέσει να πίνουν γάλα. Να λοιπόν, ένας ακόμα λόγος για να ενισχύσετε, αν έχετε, αυτή την πολύ καλή συνήθεια. Να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Επιστήμονες από την Κίνα πρόσφατα εκπόνησαν έρευνα και διαπίστωσαν ότι ορισμένα πεπτίδια του γάλακτος μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και συνεπώς στη μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακά. Όπως δηλώνουν και οι ίδιοι οι μελετητές, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι μεγάλης σημασίας για τη δημόσια υγεία, καθώς η υπέρταση αποτελεί μια ιδιαίτερα συχνή πάθηση σε αναπτυγμένες χώρες. Ακόμα και μια μικρή μείωση στην πίεση είναι ευεργετική για τον περιορισμό του κινδύνου ανάπτυξης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου εκτιμάται ότι δρούν τα συγκεκριμένα τριπεπτίδια είναι μέσω βελτίωσης της κυκλοφορίας του αίματος και κατ' επέκταση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης. Και για το τέλος, σου αφήνω ακόμα μία σαν ανακοίνωση. Ναι. Ένας γνωστός ιατρικός όμιλος της χώρας οργανώνει την εβδομάδα προληπτικού ελέγχου για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα από 5 έως 10 Δεκεμβρίου 2011. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι την 1η Δεκεμβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS και με αυτή την αφορμή τα θέματά μας... Προσανατολίζονται ναι. Σήμερα και σε αυτή επίσης, την κατεύθυνση. Πρέπει να πούμε ότι ήταν και η Παγκόσμια ημέρα 2 Δεκεμβρίου των ατόμων με αναπηρία. Ναι. Δεν το επισημάναμε γιατί εμείς δεν γιορτάζουμε τα άτομα, δεν τιμούμε τα άτομα με αναπηρία μία μέρα το χρόνο, αλλά κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα προσπαθούμε έτσι, να τιμούμε όλους τους συνανθρώπους μας και τον εαυτό μου εγώ ίδια. Και να θεωρούμε και να τον πρωτοφωνάζουμε από εδώ ότι η αναπηρία δεν είναι ντροπή οποιασδήποτε μορφής και ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα αρκεί να το θέλουμε αλλά και η κοινωνία να πιστεύει σε εμάς. Ας γίνει η φωνή μας ένα πολύ ηχηρό μήνυμα να πάει στα πέρατα της γης και έτσι να βελτιώσει την ατροπία πολλών ανθρώπων. Μακάρι να αλλάξει... Έχει αρχίσει να αλλάζει, αλλά πρέπει ακόμα να αλλάξουν πολλά. Εδώ θα είμαστε εμείς να τα επισημαίνουμε με ωραίο και ευγενικό τρόπο, όπως ξέρουμε να κάνουμε, πιστεύουμε κάθε φορά. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε και τα 3,5 αυτά χρόνια. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα και τις δωρεάν εξετάσεις που θα παρέχονται για την πρόληψη των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων,
θα αναφέρουμε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και θα δώσουμε και κάποια στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσουν όσοι θέλουν να κλείσουν ραντεβού για τις εξετάσεις. Και πάμε λοιπόν να το παρακολουθήσουμε. Γνωστός ιατρικός όμιλος της χώρας οργανώνει την εβδομάδα προληπτικού ελέγχου για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα από 5 ως 10 Δεκεμβρίου 2011. Η δράση περιλαμβάνει το πακέτο εξετάσεων για τον ιό HIV, VDRL, ανίχνευση της σύφυλης και τον ιό υπατήτητας Β, το οποίο θα προσφέρεται σε συμβολική τιμή των 10 ευρώ σε όλες τις μονάδες του ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι εξετάσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε όλες τις μονάδες του ομίλου και γίνονται με μια ολιγόλεπτη ανώδυνη αιμοληψία χωρίς προετοιμασία ή ραντεβού. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση δίνονται στα τηλέφωνα 210-69-66-100 και 2310-459-660 στις μονάδες του ομίλου. Οι ασθένειες που ελέγχονται μέσω της δράσης δεν αφορούν πλέον μόνο ειδικές ή κοινωνικά περιθωριακές ομάδες, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση φορέων και κρουσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό της Ελλάδας. Ιδιαίτερα όσον αφορά το AIDS, παρατηρείται αύξηση των ορθωτικών ασθενών τα τελευταία χρόνια, κατά κύριο λόγο στον ετεροφιλόφιλο πληθυσμό. Ο αιματολογικός έλεγχος των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι μέρος εθνικών προγραμμάτων κοινωνικής ιατρικής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Δεν μου λες, Αγγελική μου, τι έχουμε για αυτή τη βδομάδα μέσα από τη στήλη μας, μυστικά ευεξίας, για να κάνουμε την ζωή μας καλύτερη και τον εαυτό μας πιο όμορφο. Ποια είναι η θεματική ενότητα έτσι, που έχουμε προτιμήσει αυτή τη βδομάδα να παρουσιάσουμε και στους φίλους τηλεθεατές για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλοι μαζί την ποιότητα ζωής μας. Για σήμερα έχουμε επιλέξει το πώς θα βελτιώσουμε τη διατροφή μας στο γραφείο και να το γενικεύσω γενικότερα στο χώρο εργασίας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί όλοι περνάμε άπειρες ώρες στα γραφεία μας όσοι έχουν έτσι την τύχη να εργαζόμαστε και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ξέρουμε το πώς πρέπει να τρεφόμαστε για να μην χαλάει και το σώμα μας, να μην χαλάει η υγεία μας, να έχουμε την εικόνα που ήδη επιθυμούμε και ο μεταβολισμός μας που είναι πολύ σημαντικό. Ας περάσουμε λοιπόν να δούμε 10 έξυπνους τρόπους για το πώς μπορούμε να τρώμε υγιεινά και νόστιμα και στη δουλειά μας. Σπιτικό φαγητό. Ένα σπιτικό γεύμα είναι πάντα προτιμότερο καθώς παρασκευάζεται με υλικά που γνωρίζουμε και ελέγχουμε. Αν το πρωί βρίσκεστε σε βιασύνη, βάλτε σε μία σακούλα τροφίμων 5 ή 6 είδη σαλατικών για να πάρετε στη δουλειά. Προσθέστε και ένα είδος πρωτεΐνης, όπως για παράδειγμα μία μικρή κονσέρβα τόνου, ένα βραστό αυγό ή λίγο κοτόπουλο, βοδινό και άλλα. Η μεγάλη αξία των πρωτεϊνών. Αποφύγετε τους πολλούς υδατάνθρακες στο μεσημεριανό γεύμα, ζυμαρικά, ρύζι, ψωμί, καθώς αυτές οι τροφές ενώ αυξάνουν γρήγορα τη γλυκόζη του αίματος, προκαλούν αργότερα απογευματινή υπογλυκαιμία και μπορεί να σας οδηγήσει στην εύκολη λύση του γλυκού. Η πρωτεΐνη επιβραδύνει την απελευθέρωση σακχάρου από το γεύμα στην κυκλοφορία του αίματος, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση σχετικά σταθερών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και μειώνοντας τα ξαφνικά επεισόδια πείνας. Μην παραλείπετε το πρωινό. Ένα καλό πρωινό δίνει ενέργεια για το ξεκίνημα της ημέρας μας, πολλοί όμως το παραλείπουν λόγω έλλειψης χρόνου. Μην ξεχνάτε ότι τα άτομα που δεν τρώνε πρωινό έχουν την τάση να επιλέγουν ανθυγιεινά σνακ για το δεκατιανό τους ή να τρώνε υπερβολικά το μεσημέρι. Κοιμηθείτε καλά το βράδυ. Μην υποτιμάτε την αξία ενός καλού βραδινού ύπνου. Αν σας λείπει ύπνος και αισθάνεστε κουρασμένοι στη δουλειά, θα αναζητάτε το φαγητό σαν πηγή ενέργειας, παρότι στην πραγματικότητα δεν πεινάτε. Προγραμματίστε τα γεύματά σας. Αν υπάρχει πιθανότητα να μείνετε μέχρι αργά στη δουλειά, μην περιμένετε μέχρι το βράδυ που θα πεινάσετε πολύ για να σκεφτείτε τι θα φάτε. Εκείνη την ώρα που νιώθετε μεγάλη πείνα, είναι πολύ πιθανότερο να παραγγείλετε ένα υψηλό σε λιπαρά φαγητό απ' έξω. Προγραμματίστε από νωρίτερα το δείπνο σας. Βγείτε για λίγο έξω το απόγευμα, αγοράστε το βραδινό σας, βάλτε το στο ψυγείο και έτσι θα έχετε έτοιμο το δείπνο σας όταν έρθει η ώρα που θα πεινάσετε. Μην υποκύπτετε στον πειρασμό. Αν το πρόχειρο και ανθυγιεινό φαγητό σας βάζει εύκολα στον πειρασμό, απλά μην το αγοράσετε. Μπορεί όταν αγοράζουμε ένα σακουλάκι με γλυκές ή αλμυρές λιχουδιές ή μια σοκολάτα να είμαστε σίγουροι ότι θα φάμε λίγο ή μόνο σε έκτακτη ανάγκη, αλλά το πιο πιθανό είναι τα σνακ αυτά να έχουν τελειώσει πριν περάσει η μέρα.
Τα ποτά έχουν θερμιδική αξία. Στην ημερήσια πρόσληψη θερμίδων συμβάλλουν και τα ποτά. Τα σακχαρούχα αναψυκτικά πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται, αλλά και η χυμή φρούτων πρέπει να είναι παραπλανητική. Μας φορτώνουν όλες τις θερμίδες του φρούτου χωρίς να περιέχουν φυτικές ίνες που προάγουν το αίσθημα του κορεσμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν διψάτε, πιείτε νερό. Δεν περιέχει καμία θερμίδα και δεν κοστίζει. Ο καφές μπορεί να σας στοιχίζει ακριβά. Ένα συνηθισμένο καπουτσίνο ή ένα πλήρης λάτε καφές περιέχουν 224 θερμίδες χωρίς να υπολογίζετε η ζάχαρη που κάποιοι προσθέτουν. Προσπαθήστε να περιορίσετε την ημερήσια κατανάλωση καφέ και οπωσδήποτε ζητήστε να σας τον παρασκευάσουν με αποβουτυρωμένο γάλα που μειώνει τη θερμιδική αξία του κατά 75% σε σχέση με την πλήρη εκδοχή του. Σνακ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Αν πρόκειται να μπείτε σε ένα meeting όπου ξέρετε ότι θα προσφέρονται ανθυγιεινά σνακ, έχετε μαζί σας τη δική σας υγιεινή επιλογή. Ένα μήλο ή λίγη ξηρή καρπή θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε τον πειρασμό. Ο χρυσός κανόνας, από τη στιγμή που το στομάχι μας γεμίζει μέχρι τη στιγμή που ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται το αίσθημα του κορεσμού, μεσολαβούν περίπου 10 λεπτά. Να. Ξεκινάω! Και κάπου εδώ ακόμα μία εκπομπή έφτασε στο τέλος της για αυτή την εβδομάδα. Εμείς όμως θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδας, να περνάτε όμορφα, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν και να είστε όσο πιο αισιοδόξοι μπορείτε. Τέλεια, κάπου εδώ και το σημερινό τηλεοπτικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Έως την επόμενη εβδομάδα που θα ξαναείμαστε όλοι μαζί, να είστε όλοι σας καλά και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, γιατί μια μέρα δίχως χαμόγελο είναι χαμένη μέρα. Από εμάς, γεια σας! Thank you.